είναι η πρώτη μου παρουσία. Στην Τετάρτη ξεκινάει η καριέρα του βιβλίου μου. Ο Δούριος Ύπος, δηλαδή, παρουσιάζεται στην Αθήνα την Τετάρτη, η πρώτη μεγάλη παρουσίαση που γίνεται. Και επέλεξα τη Μυτιλίνη για την πρώτη μεγάλη παρουσίαση εκτός Αθηνών, γιατί μετά ξεκινάω μια περιοδία με 42 προορισμούς. Η Μυτιλίνη είναι ένα αγαπημένο μέρος και, ξέρεις, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι, είναι και ένα αγαπημένο βιβλιοπωλείο. Το βιβλιοπωλείο Μπουκεν Άρτ είναι ένα από τα καλύτερα βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα, το ξέρει αυτό ο κόσμος. Και χαίρομαι πολύ γιατί θα εξηγήσω και στην παρουσίαση που θα γίνει την Πέμπτη τους λόγους για τους οποίους αποφάσισα να κάνω την πρώτη παρουσίαση στη Μυτιλίνη. Συνδέεται κάπως λίγο το βιβλίο με την Μυτιλίνη, με όλο αυτό που συμβαίνει γενικότερα. Και έρχομαι με πολύ χαρά, ανυπομονώ. Ανυπομονώ να ταξιδέψω, να βρεθώ στη Μυτιλίνη για να κάνουμε έτσι μια ωραία παρουσίαση εκεί στο όμορφο Μπούκαν Άρτ την Πέμπτη το απόγευμα. Είναι ένα βιβλίο, ο Δούριος Ύπος, που δυστυχώς δεν μπορώ να πω πολλά λόγια. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα γιατί είναι γεμάτο αποκαλύψεις. Η πλοκή είναι καταιγιστική. Οπότε έχω αποφασίσει, επειδή δεν μ' αρέσει όταν πηγαίνω σε παρουσιάσεις βιβλίων και μου αποκαλύπτουν μέρος της πλοκής, και πολλές φορές πολύ μεγάλο μέρος της πλοκής, λέω όχι, αυτό δεν θέλω να το κάνω στους αναγνώστες μου. Καταπιάστηκα με ένα θέμα το οποίο δεν το είχα αγγίξει στα προηγούμενα βιβλία, με το θέμα της κατασκοπίας. Είναι ένα βιβλίο που σε πρώτο επίπεδο παρακολουθούμε σε πρωτοφύγηση την Ισιδώρα, η οποία είναι μια πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών. Παρακολουθούμε λοιπόν τη ζωή αυτής της γυναίκας εν μέσω μιας πολύ μεγάλης κρίσης με τους Τούρκους απέναντι, με την Τουρκία. Δεν έχουμε αναδρομές, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Είναι μια ιστορία πολύ σύγχρονη και πολύ μοντέρνα στο τώρα και δυστυχώς και πολύ επίκαιρη.